κοινή συνέντευξη τύπου. Και στην κατεύθυνση αυτή εργαζόμαστε εντατικά, με συγκεκριμένο σχεδιασμό, χρονοδιάγραμμα και αναδιάρθρωση των ελεκτικών υπηρεσιών, ώστε να υπάρξουν τα αναγκαία αποτελέσματα. Είναι σαφές ότι στον αγώνα της κυβέρνησης για να χτυπήσουμε φοροδιαφυγή, λαθρεμπόριο, διαφθορά, θα αξιοποιήσουμε κάθε δυνατή βοήθεια και αυτό κάνουμε ήδη. Αξιοποιούμε και συνεργαζόμαστε στενά με τους εκπροσώπους των θεσμών. Αξιοποιούμε και συνεργαζόμαστε με διεθνείς φορείς, κυβερνήσεις κλπ. Σε διμερές επίπεδο για ειδικές δράσεις ή στα πλαίσια διεθνών συμβάσεων. Συνεργαζόμαστε με τη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία για την υπεξεργασία ληστών με υπόπτους φοροδιαφυγής και υπογράφουμε σήμερα την κοινή δήλωση συνεργασίας που θα επεκταθεί σε θέματα εκπαίδευσης, ελέγχων, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πολλών άλλων σημαντικών θεμάτων. Και για να απαντήσω, κύριε Μπόρια, σε αυτό το πολύ σωστό που είπατε, αποδεχόμαστε πλήρως και την εκπαίδευση εφοριακών και εισαγγελικών λειτουργών από την Ελλάδα στη Γερμανία στα συστήματα ελέγχων που έχετε, βεβαίως και την επίσκεψη στελεχών σας στην Ελλάδα για καλύτερο συντονισμό. Δεν φοβόμαστε να πάρουμε βοήθεια από πουθενά, δεν φοβόμαστε να συνεργαστούμε με οποιονδήποτε προκειμένου να δώσουμε τον αγώνα αυτό. Κύριε Υπουργέ, αγαπητέ φίλε Νόρμπερτ, εκ μέρους ελληνικής φορολογικής διοίκησης σας ευχαριστώ θερμά για τη βοήθεια και τη συμπαράστασή σας. Σε μια περίοδο που η αλληλεγγύη και η συνεργασία των κρατών υποχωρεί για να κτιστούν τείχη, τα οποία ελπίζαμε ότι γκρεμίσαμε οριστικά το 1989, είναι πολύ σημαντική η ενέργειά σας. Είναι πολύ σημαντικό να αποδείξουμε στους λαούς της Ευρώπης ότι θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να μην αφήσουμε εγκληματίες στο απειρόβλητο, την ίδια στιγμή που ο συνεπής πολίτης, ο έντιμος επιχειρηματίας, πληρώνουν δυσανάλογους και άδικους φόρους. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε ένα...